εις πόσον την γην εξήλθεν ο φόγκος σου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Υιό Θεότε, πως ελευμάτισες την φύση των όντων μετράνωσες, κακών ανθρώπων ήθη κανεκόσμησες, βασίλειον ιερατεύμα. Και εσύ την δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Μεγαλώδερ εξ ουρανού Αγίου σου και κατάπτωσον εφημάς, τούσεν τα δώρετα αυτά ευτρεπίσαντας και τους εξ αυτών μεταλαμβάντας τα ουρανίους δωρεάν σου, ότι επισυλληπήκαμε το ζώο τη θεώρηση του αιώνα. Παναγίας του Αγίου Βασιλείου, του Αγίου Αναστασίου. Να σας ευχαριστήσω εκ μέρους του Δικού Συμβουλίου για την παρουσία σας και την ευλογία που μας δώσατε σήμερα, όπως κάνατε εξάλλου κάθε χρόνο. Αυτό δείχνει το ενδιαφέρον σας όχι μόνο για τους νέους που σε όλους μας είναι γνωστό, αλλά και για την τρίτη ηλικία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω τον κύριο Δήμαρχο για την παρουσία του. Της για Χριστότητος του Κυρίου και γενέστε αυτό σε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σαν νομικό πρόσωπο. Ιδιαίτερα να τον ευχαριστήσω γιατί ήταν πρωτεργάτης σε μια προσπάθεια μηνών να λειτουργήσει ο έκτος παιδικός σταθμός. Μια κοινωνική δομή όλος ο κόσμος. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι αύριο θα λειτουργήσουν και θα δεχτούμε τα πρώτα παιδιά. Είναι δυναμικό από τους 60 ατόμων και φτάνει όλος ο Δήμος στους 6 παιδικούς σταθμούς. Σε ποιο μέρος? Στις νέες εργατικές κατοικίες. Τον ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σεβασμιότατε, κύριε Πρόεδρε, Δημοτική Σύμβουλη, φίλες και φίλοι, να αναφερθώ πρώτα στον Πρόεδρο και να πω ότι τον ευχαριστώ για τις ευχαριστίες, αλλά αν σας αρχίσω και σας απαριθμώ στο πόσους αφορούν, πόσοι δούλεψαν για αυτό το παιδικό σταθμό, θα βραδιάσουμε. Είναι μια συλλογική προσπάθεια και συλλογικές είναι οι προσπάθειες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε αυτό το ευχάριστο γεγονός που είναι να εξυπηρετούμε άλλα 60 παιδιά, άρα μέσω όρο 50 οικογένειες σε αυτές τις χρονικές στιγμές. Τα χειροκροτήματα είναι για όλους, δεν είναι μόνο για τον Δήμαρχο, αυτό πρέπει να τα αναφέρω. Μεγάλη ομάδα δούλεψε για να μπορούμε να ανοίξουμε αυτό τον παιδικό σταθμό σε τέτοια εποχή. Τον ευχαριστώ, θα τα μεταφέρω σε όλους. Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνεται και ο ίδιος φυσικά και θέλει ένα χειροκρότημα. Η σημερινή μέρα είναι για ευχές και για ευχαριστίες. Θεωρώ ότι υπάρχει σε όλους μας η βούληση να ευχηθούμε ένας τον άλλον τις καλύτερες ευχές που μπορεί ο καθένας να βγάλει από μέσα. Το μόνο που έχει απομείνει πλέον σε μας είναι οι άνθρωποι, τίποτα άλλο. Και αυτό πρέπει να δούμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο απέναντι. Να σταματήσουμε να βλέπουμε άλλα πράγματα, να βλέπουμε μόνο τα θετικά του συνανθρώπου μας και όποιος μπορεί να βοηθάει και να κάνει λίγο καλύτερη τη ζωή του διπλανού του. Έτσι, κάνοντας τη ζωή του διπλανού μας καλύτερη, κάποια στιγμή να γίνει καλύτερη και η δική μας. Δεν μπορούμε να ευημερούμε μέσα στη μιζέρια των άλλων. Αυτό πρέπει επιτέλους να το καταλάβουμε και εσείς το έχετε καταλάβει περισσότερο από εμάς. Θέλω να ευχαριστήσω το Δημοτικό Οργανισμό από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους υπαλλήλους, οι οποίοι κάνουν τεράστιο αγώνα και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Θεωρώ ότι αυτός ο Δημοτικός Οργανισμός δουλεύει πλέον εξαιρετικά με το Διοικητικό Συμβούλιο και με τους υπαλλήλους σε μία αρμονία και σε έναν πολύ καλό συγχρονισμό για να μπορεί να δώσει σε εσάς αυτό που πρέπει να δώσει, που είναι μια εξαιρετική υπηρεσία. Τι δύσκολη εποχή. Αφού τους ευχαριστήσω όλους, να σας πω ότι εμείς εδώ ερχόμαστε κάθε χρόνο όχι για να βγάζουμε λόγους. Ερχόμαστε μόνο για ένα πράγμα και θέλω αυτό να το ξέρετε, γιατί αν μας έχει καλά ο Θεός και του χρόνου εδώ θα είμαστε.
για να καταθέτουμε το σεβασμό μας σε εσάς. Για ό,τι έχει προηγηθεί, έρχεται όχι ο Δημήτρης ο Κοστούρος, ο Δήμαρχος με το θεσμικό του ρόλο, για να καταθέσει το σεβασμό του που στους ανθρώπους που έχουν δουλέψει τόσα χρόνια και έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή στην ηλικία σας, μερικοί είναι και νεότεροι νομίζω. Ακριβώς. Έχουν φτάσει δουλεύοντας και αξίζουν τουλάχιστον το σεβασμό μας. Αυτό τον έχετε, το ξέρετε, έχετε και την αγάπη μας, να έχουμε όλη υγεία και το 2016 να χαμογελάσουμε περισσότερο από το 2015. Σας ευχαριστώ. Yeah.